επίθεση του Ολυμπιακού. Δεύτερη μάλλον. Πανούλης ελεύθερο σου τριών πόντων από την πάσα του Λοντέσκι. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ανοίγει τον λογαριασμό. Rebound του Πρίντεζη. Ολυμπιακός τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Και ο σπεσιαλίστας, δύο σπεσιαλίστες σε τέτοιες φάσεις. Ο Σπανούλης ως δημιουργός και ο Μάτ Λοντζέσκι ως εκτελεστής θα συνεργαστούν εδώ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτό θέλει, να πιέσει στην άμυνά του. Ο Τέπιτς είναι πάνω του. Πρίντεζης για τρεις και 15-14. Σπανούλης έχει γυρίσει ο Πάοκ στο 5-2-5. Η μπάλα στον Πρίντεζη. 9 δευτερόλεπτα ακόμα στη διάθεση του Ολυμπιακού. Πρίντεζης γυρίζει, θα πετύχει το καλάθι. 23-20 Ολυμπιακός. Κακαρούδης είναι στον Παπαπέτρου και ο πιτσιρικάς, ο Λιάπης με τον Τζόνσον Όντομ. Χάκετ θέλει να ποστάρει, πάει βοήθεια πάνω του, στο μαρκάρισμα του Τσόχλα. Και ο Τζόνσον Όντομ θα τελειώσει την φάση, πήρε την πρωτοβουλία. Πάω προηγείται με 4-34-30. Στρόμπερι, ανοιχτό σου τριών πόντων, Ιωάννης Παπαπέτρου. Λιάπης, ο Λιάπης με τον Στρόμπερι, η μπάλα στα χέρια του Ντούμιακ. Ο Ντούμιακ δίνει στο Τσόχλα και οι δύο ομάδες παίζουν με χαμηλά σχήματα. Όσο επιτοπλίζει τον Ατρίς Γκάρ. Για να δούμε εδώ, Κακαρούδης θα γυρίσει. Το rebound από τον DJ Strawberry που έχει παρουσίασει όλους τους τομείς του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Και αυτό το πράγμα είναι το forte του, είναι η σπεσιαλιτέ. Η μπάλα στο Strawberry. Όντο, αυτό που δεν κατάφερε νωρίτερα ο Τσαϊρίνης θα το πετύχει τώρα ο μέχρι πρότινος παίκτης της Τραμπζονσπορ. Σπανούλης, Λοντζέσκι περνάει. Πολύ γρήγορα, σαν σύμφωνας, η γρήγορη κίνησή του, η κάθετη, είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά του. Τότε τα έφαγε, σήμερα τα βάζει. Και θα πάει και μπράβο Άρη, μπράβο. Και πάει στη Λιμόζο, βέβαια. Πάει στη Λιμόζο, στο Μπομπλά να παίξει ο Πάοκ τώρα, στο EuroCup την Τετάρτη. Παπαπέτρου, 57-56. Για να τον δούμε εδώ τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Πήγε πάνω του, τον ακολούθησε ο Τέπιτς. Χάκετ, καλάθι και φάουλ. Θα πάρει το φάουλ από τον Μάρκοβιτς στην προσπάθειά του, στο lay-up. Ο Ντάνιελ Χάκετ, παίκτης που ξέρει πότε και πώς πρέπει να πάρει τις πρωτοβουλίες. Χάτσερ στις αλλαγές, πάντοτε με το χαμηλό σχήμα, με το Πρίντεζη στο 5, είναι ο Πρίντεζης πάνω του. Καλή άμυνα, εδώ δικαιώνεται η επιλογή Σφαιρόπουλου. Για να καλύψει ο Ολυμπιακός το handicap και να το τρίποντο που το έψαχνε ο Ολυμπιακός περμάρε περτέρα σε γη και θάλασσα δηλαδή. Το βάζει ο Λοντζέσκι. Ντούμιακ με τον Πρίντεζη θα γυρίσει Μάρκοβιτς, τον έκοψε ο Παπαπέτρου. Χάκετ, Λοντζέσκι για τρεις. Καλάθι τριών πόντων στον εμπειριασμό και ο Λοντζέσκι προπανά. Ο Ολυμπιακός γυρίζει την μπάλα, Λοντζέσκι. Το follow από τον DJ Strawberry. Σπανούλης με τον Ντούμιακ απέναντί του. Χάντερ, τώρα ο Ολυμπιακός πήγε σε ένα πιο λελογισμένο σχήμα με τον Πρίντεζη στο 4 και τον Χάντερ στο 5. Σπανούλης εκείνο που λέγαμε προηγουμένως με τον Άγγελο Κορονιό. Μπορεί ο Σπανούλης να έχει 0% σου να βάλει αυτό που πρέπει. Δεν ξέρω αν αυτό που βάζει μετά το χαμένο σουτ του Χάτσερ που ήταν καλό, γι' αυτό χτυπιέται ο Αμερικανός εδώ, του έφτασε μια σπιθαμή. Ο Σιπαρόν Σπανούλης κατεβάζει ένα rebound, έβαλε ένα πολύ μεγάλο τρίποντο και επιφυλάσσεται γιατί μένουν ακόμα 45 δευτερόλεπτα. Πάνω τους άλλους πάει στα χέρια του. Αυτό που είπα. Θα πάρει όλες τις τελευταίες επιθέσεις και θα τις τελειώσει. Αυτός είναι ο Σπανούλης. Αυτό είναι το killing, το killer instinct που λένε. Το δολοφονεί. Δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός είναι άνθρωπος όλες. Πρίντεζης όχι. Ούτως ή άλλως τα χρονικά περιθώρια ήταν στενά. Τέλος. Ο Ολυμπιακός νικά τον ΠΑΟΚ
τον πολύ αξιόμαχο, τον πολύ ανταγωνιστικό, τον εφτάψυχο απόψε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός που δεν είχε τον Παπα-Νικολάου, τον Αθηναίου και τον Αγραβάνη, ο ΠΑΟΚ ο οποίος ήρθε εδώ να παίξει τα παράπονα στον Κόντα από τον Σούλη Μαρκόπουλο για τις φάσεις που ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει δίκιο. Ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Βασιλιάδη και τον Σκορτσανίτη, διαχειρός Φανούλη, το σκόρ ήταν 75-74, ο αρχηγός του Ολυμπιακού βάζει ένα τρίποντο κατά 78-74, ενώ μέχρι τότε είχε ένα στα 5, βάζει ένα τρίποντο και μία βολή, βάζει και δύο στις δύο βολές, 3 και 3, 6 και 2, 8 και με 8 πόντους σειρά.